Μόνο, λίγο δυνατά μόνο. Λοιπόν, μόλις τελείωσε η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ήταν η πρώτη από τις τρεις υποθέσεις, γνωστή που ήταν σε βαθμό πλημελήματος. Το δικαστήριο με μια πολύ γενναία απόφαση έκρινε ότι δεν συντρέφουν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως κακούργημα και να παραπεμφθεί στο πλημελές πεδίο κακουργημάτων, όπως αντίστοιχα έκανε πολύ πρόσφατα το πρωτοδικείο του Πλημελιωτικού Θεσσαλονίκη σε δύο αντίστοιχες περιπτώσεις. Έκρινε την αντίθετη εισαγγελική πρόταση ότι δεν ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να γίνει αυτή η παραπομπή. Καταδικάστηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος σε 5 έτη φυλάκισης με τριετή αναστολή υπό τον όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την επιτήρηση από κοινωνικό λειτουργό. Ποιος ήταν ο ισχυρισμός του μέσω ημών, δηλαδή όπως εκφράστηκε? Ο ισχυρισμός του ήταν και αυτό το οποίο βάρινε, είναι ότι δεν υπήρξε από τη συμπεριφορά του, η οποία έχει χαρακτηριστεί και με αφορμή άλλες υποθέσεις ως μια ιδιαιτέρως αποκλίνουσα συμπεριφορά, δεν απέβλεπε στην βλάβη του προσώπου της μηνύτριας. Και αυτό προέκυπτε και από το κατηγορητήριο ακόμη, γιατί οι φωτογραφίες δεν έδειχναν πρόσωπο, αλλά και από το... από την επεξεργασία στην οποία είχε υποβάλει τα συγκεκριμένα βίντεο, στα οποία το πρόσωπο της μηνύτριας είναι εντελώς απροσδιόριστο και σχεδόν δεν φαίνεται πουθενά.